Επαναφορά στο αρχικό προβάδισμα δύο τερμάτων της Ένωσης, αλλά ο Σέρβος επιθετικός που επανεμφανίστηκε ύστερα από μακρύ διάστημα αποχής, απετέλεσε τη χρυσή αλλαγή του Μπάγκεβιτς, βάζοντας τον νικητήριο υστερόγραφο για την ΑΕΚ. Κατάφερε να περάσει το Μαλαδένι. Έξυπνα αυτός για τον Νικολαίδη, αριστερά είναι ο Γιωργάτος. Ο Νικολαίδη σουτάρει, απόκρουση από τον Μπούτσεκ. Παλιά περνάει για τον Μαλαδένι, ο οποίος στη μεγάλη περιοχή δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει τη φάση. Ο Ραμπαριμονή τον μάρκαρε, ο Μαλαδένις διαμαρτύρεται έντονα. Δείτε ξανά το μαρκάρισμα με το σώμα από τον Ραμπαριμονή. Κεφαλιά από τον Πρίτα. Γέμισμα με τον Μπορμπό και ο Ράιτ στη μεγάλη περιοχή. Και εκεί θα μπλοκάρει ο Μπούτσεκ. Να ακόμη μια καλή στιγμή για την ΑΕΚ. Παλιά του Κρέικ για τον Νικολαίδη. Το λάθος του Βαλαστρώνη στον Πετκόφ. Ο Μπούτσεκ για μία ακόμη φορά θα αρνηθεί τον γκολ στους γηπεδούχους. Ο Κασάμις για τον Νικολαίδη. Αυτός τρώνει με το στήθος τον Μαλαδένη. Κλεισμένος από πέντε αντιπάλους. Ο Κασάμις για τον Γιωργάτο. Η μπάλα περνάει. Ευκαιρία για τον Λάκη. 1-0. 1-0 με τον Βασίλη Λάκη. Να ανοίγει το σκορ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στο τρίτο λεπτό, έπειτα από το γύρισμα του Μαλαδένη στον Κασάμπη, αυτός για τον Γιωργάτο, η παλιά δεν υπάρχει offside, καθώς ο Παπαδημητρίου είναι αυτός που κρατάει τον Λάκη στο παιχνίδι. Φάουλ με εκτελεστή τον Γιωργάτο στην πορεία της μπάλας, 2-0 από τον Μαλαδένη. Υπάρχει υπόδειξη όμως για offside. Υπάρχει υπόδειξη για offside. Μαλαδένης δείχνει χαρακτηριστικά στον κύριο Τσαχιλίδη ότι ξεκίνησε από πίσω στη φάση, την οποία φυσικά θα χρειαστεί να ξαναδούμε από αυτήν την οπτική γωνία. Στην εκτέλεση του Γρηγόρη Γιωργάτου, και ενώ βλέπετε ότι στο βάθος ο επόπτης έχει αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί και από άλλη οπτική γωνία πρέπει να βρει την μπάλα ο Παπαδημητρίου, άρα λοιπόν το γκολ πρέπει να μετρήσει και το γκολ φυσικά μετράει. Να δούμε αυτή τη φάση όμως, Άγγελε, με τον Ισμαήλ Μπάγια να γυρίζει το σούτ, την μπάλα out από τον Σογραφάκη. Φτάνουμε στο 13ο λεπτό αυτού του δευτέρου μέρους και επενθυμίζουμε η ΑΕΚ προηγείται με 2-0. Γυρίζει ο Μπάς στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά του Ζωγραφάκη. Ο Μιχαηλίδης θα αποκρούσει. Η απομάκρυνση από τον Κρέξ στην συνέχεια το σούτ του Ραμπαριβονή. Ο Παπαδημητρίου στη μεγάλη περιοχή θα κερδίσει την κόντρα. Σουτάρει με το αριστερό. Ο Μιχαηλίδης δεν μπορεί να συγκρατήσει και τελικά πρέπει να έχει βάλει και το χέρι του Ράιτ. Έρχεται ο Ράιτ και βρίσκει την μπάλα με το χέρι, βλέπετε. Δείχνει το σημείο του πέναλτι και την εξέλιξή της. Εκτελεί ο Φρίσενμπίχλερ, η μπάλα στα δίχτυα. Η Σκόντα θα μειώσει σε 2-1. Γυρίζει ο Ζωγραφάκης στη μεγάλη περιοχή. Ο Ραμπαριβονή σοφάρισε. Με το αριστερό Ραμπαριβονή σοφαρίζει σε 2-2. Πιέζεται εκεί από Μπά και Παπαδημητρίου. Θα καταφέρει ωστόσο να περάσει στη μεγάλη περιοχή ο Ντένις. Ευκαιρία και το 3-2 από τον Ήλια Ίβιτς. Ο Ίβιτς μετά από 2 μήνες αγωνιστικής απραξίας λυτρώνει την ΑΕΚ. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, πραγματικά, και μετά από πολλά πράγματα, πολλές δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας και προσπαθούμε να βρούμε λύση, δώσαμε όλα και κερδίζαμε αυτό το παιχνίδι. Το παιχνίδι τελειώνει όταν σφυρίζει ο διαιτητής και ο διαιτητής δεν είχε σφυρίξει με μια ενέργεια που μας κάνανε οι επιθετικοί της ΑΕΚ. Μας βάλαν το τρίτο γκολ και χάσαμε το παιχνίδι. Να περάσουμε στον κύριο Κά, γιατί θα πρέπει να φύγει και έχουμε 1,5 λεπτό μέχρι την... Διάθεση, πολεμική διάθεση με είδας οργανωμένο παδόν της ΑΕΚ εναντίον του Ντούσαν Μπάγκεβιτς, και το επεισόδιο αυτό το σημερινό ήρθε να προσθεθεί στα δεδομένα ποικίλα προβλήματα της ομάδας. Παρ' όλα αυτά, ο τεχνικός της Ένωσης, όταν δέχτηκε αυγά στη διάρκεια του σημερινού αγώνα, δεν έμεινε χωρίς αντίδραση, αφού έσπευσε να χαρακτηρίσει αυτή τη συμπεριφορά των οπαδών της ομάδας του ένα ακόμη είδος προδοσίας. 50 λεπτό και η ΑΕΚ μόλις έχει πετύχει το 2-0 με το Μαλαδένι. Ο διαιτητής μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αλλάζει την απόφασή του. Thank you.
και οπαδοί της Ένωσης επιτίθονται με αυγά κατά του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Να κερδίσεις 2-0 και να έχεις τέτοια συμπεριφορά από μερικούς από τους είναι απαράδεκτο. Αν έχουν κάτι προσωπικά μαζί μου μπορούν να το κάνουν κάπου αλλού. Άλλοι, αυτό το 2-0 είναι το δικό τους μετά από το 2-2 που έγινε. Γιατί εκείνη τη στιγμή αρχίσανε και η προσοχή για τους εκλόντες οι παίκτες χάσανε και δεν ξέρανε τι γίνεται. Στη ζωή μου έχω μάθει πολλά είδη προδοσίας. Σήμερα είχατε ευκαιρία να δείτε ένα από αυτά. Από την ένταση που δημιουργήθηκε στις εξέδρες και στον πάγκο της Ένωσης, η Σκόντα Ξάνθη άδραξε την ευκαιρία και με 2 γρήγορα γκολ ισοφαρίζει. Βλέποντας πως η εξέλιξη του παιχνιδιού δεν ήταν η αναμενόμενη για την ομάδα του, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς έριξε τον αγωνιστικό χώρο τον Ήλια Ίβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός δικαίωσε τον προπονητή του και με το τέρμα που σημείωσε στο 21ο λεπτό λύτρωσε τους πάντες στη Νέα Φιλαδέλφια. Χριστό, μεγάλη νίκη. Δεν τα καταφέρατε, ισοφαρίσατε αλλά χάσατε. Τι να κάνουμε, εντάξει, πόσο Βασέλη και τύχη. Δεν την είχαμε σήμερα. Βασέλη, μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ. 3-2, έστω και στο τελευταίο λεπτό. Το παιχνίδι πιστεύω ότι το ελέγχαμε εμείς μέχρι το 2-0. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω γιατί η ομάδα έκατσε λίγο. Δεχτήκαμε 2 γκολ που πιστεύω ότι το πέναλτι ήταν πολύ τραβηγμένο. Σημασία έχει ότι καταφέραμε να κερδίσουμε. Αχ και να ξέρες του Πάνου Κοκκινόπουλου. Τετάρτη στις 11:20 το βράδυ. Στον Αλφα.